Τώρα, το σχέδιο υγειονομικής θωράκισης των νησιών παρουσιάστηκε σήμερα από τον Υπουργό Υγείας. Αυτοψία στην Ξάνθη πραγματοποιούσαν οι κύριοι Τσιόδρας και Χαρδαλιάς μετά την απόφαση για τοπική καραντίνα λόγω των αλλεπάλληλων κρουσμάτων. Τοπικό lockdown στον Εχήνο του Δήμου Μίκη στην Ξάνθη μετά τα νέα 15 κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Ο Νίκος Χαρδαλιάς και ο Σωτήρης Τσιόδρας έφτασαν εκτάκτως το πρωί με σούπερ πούμα στην περιοχή. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η επόμενα 24 ώρα θα είναι δύσκολα 24 ώρα. Το βασικότερο είναι να μην μετακινείται αυτός που είναι θετικός. Εάν δεν προσέξεις, αν χαλαρώσεις και η μετάδοση αυτή από ασυμπτωματικούς που λέμε, που συμβαίνει και εδώ στην περίπτωση αυτήν, τουλάχιστον 20 άτομα τα οποία ήταν στενές επαφές ανθρώπων που νοσηλεύονται και δεν είχαν κανένα σύμπτωμα, μεταδίδεται πολύ εύκολα. Μεταξύ άλλων, με απόφαση της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέχρι 19 Ιουνίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των κατοίκων του Εχήνου από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. Αναστέλλεται η λειτουργία δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, δεν επιτρέπονται ιδιωτικές και δημόσιες συναθροίσεις, ενώ είναι υποχρεωτική χρήση μάσκα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Εγώ γιατί να ξανακλείσω σήμερα? Πού είναι όλα ανοιχτά εδώ, οι πλατείες, τα πάντα όλα. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών πάντως αντέδρασαν έντονα στο επιβληθέν μέτρο αναστολής λειτουργίας των αγορών, δηλώνοντας ότι αύριο θα στήσουν τους πάγκους τους κανονικά. Παράσταση διαμαρτυρίας κατά των μέτρων περιορισμού πραγματοποίησαν και κάτοικοι του Εχήνου το μεσημέρι στην είσοδο του χωριού.